Τρία βλάκια ψάχνουν να καθαρίζουν. Αυτό εδώ πίσω το μεγάλο και από εκεί να φεύγουν. Δεν τα καθαρίζουν. Εδώ κάνουμε βάρκα. 14 ή 15. Είναι έτσι μαζεμένοι και πενάντια. Άσε να πάρω όταν φεύγω. Εδώ, χαμός. Δεν φταίει κανείς. Όταν δεν καθαρίζουμε εδώ, όταν εσύ πας και πετάς την κλάρα σου στο επάνω χωράφι, ό,τι σαβούρες τα καίμε στο ποτάμι, κάποια στιγμή θα έρθουν εδώ πέρα, θα φράξουμε ελέδω, αλλά δεν φταίει κανένας. Φταίει ο καθένας το τοπικά. Όταν δεν σκέφτεσαι, δεν προνοείς κάτι, και λες εντάξει μωρέ, δεν έχει τίποτα, πέρα με σλαγιάδι εδώ πέρα, την κλαρίτσα, το σκουπιδάκι, τις σαβούρες, κάποια στιγμή θα έρθει ο Θεούλης, θα γίνει η δουλειά μας. Απλά πράγματα. Δεν φταίει ούτε ο Δήμαρχος, φταίει ούτε ο Δημάρχης, φταίει. Εδώ έχει ζημιά στα ζώα. Εδώ λέει πάνε 10 κοτούλες που πήσανε, 10 κότες, πάνε οι κότες, κάτι που άλλοι δεν πνεύμα θα σηκώσουν τώρα την πνούμα για να φύγουν, να μην έχουν πάλι τα γλιτώσουμε και όλα καλά. Εντάξει, ωραία, ωραία. Άψορα. Άρα καθαρίσαμε πέρσι. Καθαρίσαμε, τουλάχιστον το αμπλάκι το δικό μας είναι καθαρό. Αλλά από εκεί κάτω δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Έπρεπε να καθαρίσουν εδώ. Τώρα, αν υπάρχουν φράχτες, αν υπάρχουν δέντρα, τα οποία φυτέψει το δέντρο εσύ, δεν μπορεί να πάρει τη μηχάνημα να κάνει δουλειά, γιατί φυτέψει το δέντρο εσύ για να κάνει τον ίσο σου ή το έτσι. Δεν υπάρχει λίγο θέμα, εντάξει. Πρέπει να βοηθάνε λίγο τον τόπο όλοι για να γίνεται το παιχνίδι σωστά. Διαφορετικά και πάλι θα γίνει αυτό και ξανά θα γίνει και πάλι λέγοντα. Αλλά σου είπα και ξεκινάει από εκεί η δουλειά. Το νερό αυτό έρχεται από αυγή, ρουμπάκι και πάλι λέγοντα. Κόβει το δέντρο σου, την ελιά σου, πετάνε και τα λιόκλαρα ακόμα με συγκράνε. Δεν χρειάζεται να τα κάψουν, τα πετάνε μέσα στην κράνα τα λιόφαρα. Για να τα κάψουν εκεί. Και να την καίνε και μετά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει μία. Αυτό είναι ο Έλληνα. Και μετά έρχονται όλα εδώ πέρα. Πέρασε το μηχάνημα, έτσι δεν καθάρισε το μηχάνημα. Το βάλει καθαρό. Αλλά μέχρι ένα σημείο, μέχρι εμά. Από εκεί και κάτω και ό,τι έχει γίνει. Γι' αυτό έγινε τώρα αυτό που έγινε. Τι να σα πω, τώρα δεν βλέπετε τίποτα. Από εκεί το πρωί ήταν λίμ. Τι! Χωράφι από εκεί ήταν λίμ. Τρία κανάλια, τρία βλάκια ψάχνουν να καθαρίζουν. Αυτό εδώ πίσω το μεγάλο. Για άλλη μια φορά, τα ίδια χάλια. Τι να δεις, τα βλέπεις. Τα είπα και το πρωί, τράβηξα ένα βίντεο. Γύραμε Βενετία. Κάποτε ο συγχωρεμένος ο Φραγκαντρέας μας είπε, παιδάκι, σε μια ομιλία, λέει, θα σας φέρω τη θάλασσα στην Κελεβή. Καταφέραν οι αρμόδιοι μετά από τόσα χρόνια, γιατί φέραν, ορίστε. Κοίτα τα χάλια, καθάριστα όλα. Όλα, κάτω. Μόνο για φωτογραφίες. Τα φωτογραφίζονται, είναι πρώτοι. Τι να σου πω. Η εικόνα μιλάει μοναχή της. Για να σου πω κάτι, έχει σταματήσει για 5 ώρες. Αν ερχόσουν το πρωί, το νερό ήταν στην πλατεία. Ο άνθρωπος εκεί δεν διέρευσε. Στο πορτόνι το έφτιαξε αναχώματα. Ο άνθρωπος. Ο αμάξι εδώ δεν περνάνε. Τα πουλιά εδώ χάνουν προβατήρες. Ένα γουρούνι, πάει στο διάλογο. Τι να πω. Ντροπή για το κράτος. Ντροπή του. Μόνο τίποτα. Ό,τι για να πεις, χάνεις το δίκιο σου. Να φωνάξεις, να βλαστημίσεις, να βρίσεις, το δίκιο σου θα χάσεις. Το θέμα είναι τον Αύγουστο να πιάσουν να τα καθαρίσουν, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα αν φταίει ο Μπάλος ή η Αθηνά, άμα είναι ακαθάριστα και ψυχά να τα ρίξουν να πλημμυρίσουν. Έριξε πιο πολύ νερό, τελείωσε το πανηγύρι.